για την πρόκρισή του με την Arsenal, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο οι ομάδες μας, οι μεγάλες ομάδες να φέρουν επιτυχίες. Όσον αφορά το παιχνίδι, ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα και από τον άξονα παίζοντας, αλλά και από τις πλευρές με καλές συνεργασίες. Αλλάξαμε το σχηματισμό και πηγαίνοντας σε 3-4-3. Θεωρώ ότι ειδικά στο αμυντικό μας κομμάτι ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο να δημιουργήσει τις φάσεις που κάνει γενικά μέσα στο Παρασκάκι. Και θεωρώ ότι τα παιδιά πέτυχαν απόλυτα το πλάνο και πηγαίνοντας με 0-0 στα αποδυτήρια, ξέραμε ότι επίσης τα επόμενα 15 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου θα ήταν πολύ σημαντικά για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι φάγαμε ένα γκολ σε κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Σίγουρα η πίεση του Ολυμπιακού αυξήθηκε περισσότερο και ήταν λογικό. Με την τριάδα πίσω και με το σχηματισμό αυτό, νομίζω ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μόλις φάγαμε τον γκολ, επιλέξαμε να αλλάξουμε το σχηματισμό, να μήπως καταφέρουμε να κάνουμε κάτι μπροστά. Αλλά δυστυχώς και τα δύο τα γκολ που φάγαμε ήταν απόρρια του ότι όταν ο Ολυμπιακός και σε κλειστές άμυνες μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και σε οργανωμένες ακόμη. Χάσαμε την μπάλα και στα δύο γκολ ενώ την είχαμε εμείς. Και σε ανοιχτό γήπεδο, όταν σε βρει μια μεγάλη ομάδα, ειδικά ο Ολυμπιακός, μπορεί να σε εκτελειώσει το μάτσο. Όπως φάγαμε και το δεύτερο γκολ στο τέλος του παιχνιδιού. Και είναι κρίμα γιατί τα παιδιά έκανε μια καλή προσπάθεια απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Να δώσει χαρακτήρα στον Ολυμπιακό για την νίκη του. Αυτά. Ερωτήσεις. Πολύ σωστά είπες ότι η ομάδα στάθηκε αμυντικά πολύ καλά. Κυρίως αυτό το μήκρο μάλλον είναι το καλύτερο αμυντικό σύστημα, η καλύτερη αμυντική λειτουργία του Παναγιωτικού τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι και χωρί. Επιθετικά ωστόσο υστερήσαμε και όπως είπες και τα γκολ τα φάγαμε όταν πήγαινε ανοιχτή ο Πανατολικός. Στη μία περίπτωση χάσαμε στο transition την μπάλα, ήρθε το πρώτο γκολ και το δεύτερο είχαμε μπει στην μπάλα με τον Μαλί. Χάσαμε την μπάλα. Κοιτάξτε, όταν επιλέγεις μέσα στο Καραϊσκάκι να παίξεις με 3-4-3, είναι λογικό να μην είσαι ιδιαίτερα δυνητικός μπροστά. Όπως σας είπα, ο κάθε σχηματισμός έχει τα πλεονεκτήματά του, έχει και τα μειονεκτήματά του. Αν θυμάμαι όμως καλά, νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μια καλή φάση, καλές προϋποθέσεις για γκολ, γιατί με την κεσέντρα του Κέβιν με τον Μουνιέ, και μέσα στο Καραϊσκάκι δυστυχώς δεν θα κάνεις και πολλές ευκαιρίες. Άλλη ερώτηση. Καλησπέρα. Είδαμε τον Πανετολικό να παίζει πολύ πιο επιθετικά από ό,τι συνήθιζε με τις ομάδες και στο όριο του αντιποδοσφαίρου, όπως με το ΣΑ και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αντιποδοσφαίρο. Θα δείτε μετάσχημα. Γιατί τόσο επιθετικότητα. Δεν νομίζω, φίλοι μου, εγώ δεν διακρίνω την πραγματικότητα. Να, άμα κάνω λάθος, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν διακρίνω εγώ την θετικότητα. Και νομίζω ότι και ο Μουνιέ για το ήθος του διακρίνεται, δεν είχε καμία πρόθεση. Έτσι νομίζω, θα τη δω βέβαια τη φάση ξανά, αλλά δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση να χτυπήσει τον οφείλεται. Θα σου βοηθήσω πάλι λίγο με τα σκαριά πάνω στο κεφάλι του ΣΑ, το οποίο μπορεί να το προκαλέσει. Εγώ σου είπα, θα πρέπει να τη δω τη φάση, αλλά επειδή ξέρω το ήθος του Μουνιέ, που είναι οικογενειάρης και τόσα χρόνια δεν έχει δημιουργήσει τέτοια θέματα. Θα συμπληρώσω την ερώτηση του φίλου γιατί ήταν παρεμφερή. Ήταν ένα Πανετολικό ο οποίο ουσιαστικά δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν σε 26 αγωνιστικέ έχει μαζέψει 17 βαθμού, σε 7 αγωνιστικέ δεν μπορεί να μαζέψει 13-14 ώστε να γλιτώσει τα μπαράζ. Με αυτή την έννοια το λέω, είναι προσωπική μου άποψη. Σίγουρα. Απλά θεωρητικά έτσι, πρέπει να μεταμορφωθεί σε Manchester United. Θεωρητικά. Είδαμε ένα Πανετολικό ο οποίο έπαιξε πάρα πολύ ξύλο σε μέσα του παιχνιδιού. Πάρα πολύ ξύλο, υπέρμετρο ξύλο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η φάση του Μουνιέ με τον ΣΑ, όπου αλλού είναι η μπάλα, αλλού πάει το πόδι του παίχτη και δεν αντιλέγω στο ύφο του. Αλλά είδαμε και πάρα πολλέ κίτρινε κάρτε, είδαμε πάρα πολλά σκληρά μαρκαρίσματα σε ένα παιχνίδι που ξαναλέω ουσιαστικά για πολλού, νομίζω και για εσά, δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, το Πανετολικό καταρχήν να ξεκινήσω από τη λίγο που πιο μπορεί. Ο Πανετολικό μπορούσε και δικαιούται να έχει πολύ περισσότερου βαθμού, νομίζω το παρακολουθεί σε πάρα πολλά παιχνίδια και λόγω ατυχία, σε πάρα πολλά παιχνίδια στο 94 φάγαμε γκολ τα οποία απαγορεύεται να τα τρώσει, αλλά δυστυχώς τα φάγαμε και έπρεπε, το λέει όλη η Ελλάδα, δεν το λέω μόνο εγώ και το βλέπουν όλοι οι φίλοι, ότι ο Πανετολικός έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους βαθμούς και να μείνει σε αυτή τη θέση που είναι.
Δεν νομίζω ότι ο Πανετολικός είναι για πρώτο ευθέω. Συμφωνώ, αλλά. Πάμε τώρα σιγά-σιγά. Ναι. Ο Πανετολικός σε όποιο γήπεδο και να παίζει, ποτέ μα ποτέ πάει να παίξει για την νίκη. Όσο εγώ αυτό ξέρω, αυτό δουλεύουμε, αυτό πάμε να κάνουμε στα παιδιά. Υπάρχουν παιχνίδια και είναι και το μομέντου πώς θα βρει την αντίπαλη ομάδα. Είναι σημαντικό αυτό. Σήμερα νομίζω ότι ο Πανετολικός έχει την ισοπαλία με την ΑΕ. Υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν μπορεί να πει ένα μάτσο είναι χαμένο. Θεωρητικά βέβαια, εντάξει, όταν πει σε μεγάλες ομάδες είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να αφήσει ένα παιχνίδι. Όσον αφορά το άλλο το ερώτημα, εγώ θεωρώ με την ομάδα που έχουμε και από τις θέσεις με αυτό που δείξαν τα παιδιά, συμβόλαιο με την νίκη δεν υπέγραψε κανένα. Θεωρώ ότι με το ποδόσφαιρο που παίζουμε δεν έχουμε να φοβηθούμε από την 7 θέση και κάτω τις υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω ότι και οι υπόλοιπες ομάδες φοβούνται τον Πανετολικό. Για το σκληρό παιχνίδι, για το υπέρμαχο σκληρό παιχνίδι. Εγώ, παιδιά, ειλικρινά σα το λέω, όχι επειδή μου πήγαινε στην Πανετολικό, δεν είδα τέτοιο πράγμα. Εγώ τώρα μπορεί να κάνω λάθος, θα ζητήσω συγγνώμη, θα δω και το παιχνίδι στο βίντεο. Ακολουθεί η διαδικασία του play-out πλέον για τον Πανετολικό. Αυτό έχει μπροστά του. Η διαφορά των 6 βαθμών με τον τελευταίο Πανιόνιο, αυτό δεν είναι σιγουριά. Σιγουριά για το ποδόσφαιρο ποτέ δεν είσαι σίγουρο για τίποτα. Στο ποδόσφαιρο. Και στον Ενίκα να είναι 0-1. Μπορεί το σκορ να γίνει 2 ώρα μετά 6 λεπτά καθυστέρηση. Το έχετε δει στην έμπειρο δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει καμία σιγουριά. Απλώ εγώ έχω τεράστια εμπιστοσύνη στην ομάδα με αυτά που δείχνει. Και δεν φοβάμαι. Και είναι καλό που έχουμε άλλα 7 παιχνίδια και να παίξουμε με τι ομάδε αυτέ. Υπάρχει άλλη ερώτηση.